Το οξυδοτικό στρες, πάλι έρχομαι στο οξυδοτικό στρες, αυξάνεται στον οργανισμό μας όταν τρώμε τροφές οι οποίες είναι με συντηρητικά, διάφορες άλλες χημικές ουσίες. Επίσης αυξάνει το οξυδοτικό στρες πάλι όταν ζούμε σε μολυσμένο περιβάλλον, σε αυτούς που καπνίζουν, είναι πάρα πολύ αυξημένο πάλι. Επίσης την κατάχρηση του υνοπνεύματος. Οπότε αυτή τη στιγμή και τι κάνεις, πας σε τρόφιμα τα οποία θα είναι πλούσια σε πολυφενόλες. Τα είναι αυτά. Όλα τα φρούτα έχουν, αλλά έχουν περισσότερες, άλλες λιγότερες. Οι περισσότεροι ξέρουν οι καρποί. Από τα δημητριακά, οι βρώμοι περισσότερο, οι περισσότερες πολυφενόλες είναι στα βότανα. Είναι 3-4 κατηγορίες οι πολυφενόλες. Πάνω από 8.000 μέχρι τώρα έχει αναγνωρίσει η επιστήμη. Γνωστά βότανα εδώ της περιοχής μας που μπορούμε εμείς να τα βρούμε. Η ρίγανη έχει πάρα πολλά. Το μελισσόχορτο έχει πάρα πολλά. Το θυμάρι έχει πάρα πολλές πολυφενόλες. Αυτά το φασικόμηλο το ίδιο. Το ρωτάω και τρέμω, γιατί αυτά μπορούμε να τα βρούμε να πάει στιγμή παντού στην περιοχή μας. Έτσι, σε ένα περίπατο να κάνουμε, δίπλα μας. Αν τα βάλουμε στη διατροφή μας όλα αυτά εδώ, σίγουρα κάνουμε ένα πολύ μεγάλο δώρο στον εαυτό μας. Εσύ ρολοειδοσολογία. Αυτό το πάνω μέτρο άριστον ισχύει και στις πολυφενόλες. Ναι, όταν τις πάρουμε σε μεγαλύτερη ποσότητα, πιθανά είναι να μειώσουμε πάρα πολύ τις παραγόμενες ελεύθερες ρύζες. Πάμε στο αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή. Μπορεί έτσι, αν παίρνουμε μεγαλύτερη ποσότητα, να κάνει διαταραχή το νοσοποιητικό μας σύστημα, αλλά για να φτάσεις να πάρεις με πάρα πολλές πολυφενόλες, αν τις πάρεις από πορτοκάλι, θα πρέπει να φάσεις 50 πορτοκάλια. Δεν είναι αδύνατο. Που δεν είναι.